Το δεύτερο αρσάκιο Γενικό Λύκειο Ψυχικού στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για την ανάδειξη του αρχαίου πολιτισμού της χώρας μας και βάσει συγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος βρέθηκε στην πόλη της Ναυπάγου και επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο της Μακίνιας. Μάλιστα, όπως υπόθηκε από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου, υιοθέτησαν την πρωτοβουλία του διαζώματος που έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό και έκαναν πράξη την εργασία τους που τους είχε ανατεθεί με την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της περιοχής μας και σήμερα είχαν την ευκαιρία να ευρεθούν στο χώρο και να ξεναγηθούν έτσι ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το αντικείμενο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε η εργασία των μαθητών της δευτέρας τάξης του λυκείου του σχολείου. Η Μακίνια υιοθετήθηκε από το δεύτερο αρσάκιο κατ' εισήγηση του καθηγητή της κλασικής αρχαιολογίας, μέλους της ΦΗ και του Διοικητικού Συμβουλίου του κυρίου Λαμπρινουδάκη Βασιλείου, ο οποίος μας έκανε και διαλέξεις. Είχαμε και συνομιλίες με παράγοντες που έχουν σχέση με το διάζωμα, με την αναστήλωση των αρχαίων μνημείων, και τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία αυτή να γνωρίσουν ένα μνημείο σχεδόν άγνωστο, δεν είναι η Ακρόπολη, δεν είναι ένα διάσημο μνημείο, να το αναδείξουν, να το αγαπήσουν, να το ερευνήσουν, να το παρουσιάσουν σχεδιαστικά και σε Word και με PowerPoint και να δημοσιεύσουν όλα τα αποτελέσματα των ερευνών τους στον τύπο. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί άκουσαν την ξεναγώ για την ιστορία του τόπου και πήραν απαντήσεις πάνω σε θέματα που τους απασχολούσαν. Πάντα όταν υπάρχει συνεργασία εκπαίδευσης, πολιτισμού και τοπικής κοινωνίας, έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Στην περιοχή σας ερχόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί αγαπάμε την περιοχή και τον πολιτισμό. Έχει και άλλα σημεία που, και αρχαία κομμάτια που πρέπει να αναδειχτούν. Και έδειξε, μάλλον χάρηκα για το ενδιαφέρον που δείξαν οι μαθητές από την αρχή, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά έγινε σωστή προσέγγιση και από το σχολείο μας και από τους παράγοντες τοπικούς και από τους καθηγητές. Και το αποτέλεσμα είναι να βρισκόμαστε εδώ σήμερα και να ακούσετε αυτά που είπαν οι μαθητές, το λόγο αυτοί τον έχουν. Εμείς απλώς είμαστε υποβολείς από πίσω να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό για μας να ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο αρχαίο θέατρο, το οποίο μετά στη συνέχεια θα το επισκεπτόμασταν κιόλας και θα το βλέπαμε από κοντά. Οπότε όλο το τμήμα μου ασχολήθηκε με το αρχαίο θέατρο της Μακίνιας. Κάναμε όλοι σε ομάδες εργασία για τη Μακίνια και μετά την ενώσαμε σε ένα νέο Word και συνέχεια PowerPoint. Όσον αφορά για τη γεωγραφική θέση του θέατρου, το θέατρο απέχει 6 χιλιόμετρα από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και κοιτάει στον Κορινθιακό κόλπο και στον Παναχαϊκό. Όσον αφορά τη μορφή του, είναι μια ακρόπολη, η οποία είναι οχυρωμένη και από κάτω υπάρχει έφορο έδαφος. Πρόκειται για ένα μικρό ενδιαφέρον θέατρο με ενιαίο τοξοειδές κύλο, από το οποίο διασώζονται 14 σειρές εδολίων, χωρίς όμως διάζωμα και κλίμακες. Διέθεται επίσης πέτρινους θρόνους για τους επισήμους και καταστράφηκε από τον Φίλιππο τον Πέμπτο το 338 π.Χ. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν το παρόλο τις καταστροφές που έχει υποστεί αυτό το θέατρο, έχουμε τη δυνατότητα να αντλήσουμε πληροφορίες από τα διάφορα μορφολογικά του στοιχεία για το πώς λειτουργούσε εκείνη την εποχή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για παράδειγμα, τα εδόλια που βλέπουμε και παρατηρούμε, τα οποία ήταν τα καθίσματα του τότε αρχαίου θεάτρου, ο τρόπος και η θέση που τα έχουν φτιάξει μας δείχνει ότι υπήρχε περίπτωση να ήταν ένα κοινοβούλιο παλιά αυτό το θέατρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ερχόμαστε σε επαφή με την εργασία που έχουμε κάνει στο σχολείο μόνο σε ένα PowerPoint και σε ένα Word, γιατί έτσι το βλέπουμε, είναι μια βιωματική εμπειρία. Το βλέπουμε, μπορούμε να το αγγίξουμε, να το νιώσουμε, να το αισθανθούμε και μέσα μας δηλαδή, όχι μόνο σε ένα χαρτί, το οποίο είναι κάτι πολύ απρόσωπο. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εμείς ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε είναι να δείξουμε το αρχαίο θέατρο. Δηλαδή, να αναδείξουμε τον αρχαίο πολιτισμό μας, γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μας, είναι αυτό που μας καθορίζει ως λαός, χώρα. Και ουσιαστικά θα θέλαμε να κάνουμε αυτό το θέατρο ενεργό, δηλαδή να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να μπορέσει ο τόπος αυτός να αναπτυχθεί οικονομικά και πνευματικά και έτσι να βοηθήσουμε την περιοχή αυτή. Είχαμε την ευχαρίστηση από την αρχή της χρονιάς να ασχοληθούμε με την εργασία αυτή για τη Μακίνια και μπορέσαμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό το θέατρο, να διαμορφώσουμε μια δικιά μας άποψη, αλλά κυρίως αναγνωρίσαμε το γεγονός ότι κάτι πιο παλιό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ανανεωθεί για να το χρησιμοποιήσουμε στον κύριο πολιτισμό και μας βοήθησε να αναπτύξουμε μια νέα αντίληψη για τα αρχαία θέατρα αλλά και γενικώς για τον αρχαίο μας πολιτισμό και τα μνημεία
και να εντάξουμε αυτά στη σύγχρονη καθημερινότητα. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν την Ακρόπολη του αρχαίου θεάτρου της Μακίνιας και όπως δήλωσαν έμειναν ικανοποιημένοι από την ομορφιά της περιοχής, την οποία θα επισκεφθούν και στο μέλλον.